Αγαπητή μου, Miss Marple, επιμένω. Δεν πρέπει να φύγετε ακόμα, ε. Είναι εξάλλου νωρίς. Εγώ θα έλεγα πως είναι αργά, κυρία Μπάντρι. Όλοι οι άλλοι έφυγαν. Ο γιατρός, η Miss Χέλιερ, ακόμα και ο Σερ Χένρι, αφού μας είπε την ιστορία του, μας άφησε. Ναι, αλλά αυτός μας είπε πρώτα μια ιστορία. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Μπάντρι? Θέλω να πω πως απόψε είπαμε τρεις ιστορίες μυστηρίου. Και τις τρεις όμως τις διηγήθηκαν οι άντρες της συντροφιάς. Από εσάς τις γυναίκες δεν ακούσαμε κάτι. Μα τι λες τώρα, Άρθουρ, ξεχνάς πως τις λύσεις και των τριών αυτών ιστοριών τις έδωσε μια γυναίκα, η Miss Marple? Καθόλου δεν το ξεχνώ και υποκλίνομαι μπρος στη γυναικεία ευφυΐα. Εκεί που υπάρχει φυσικά. Όμως μας χρωστάτε και μια αφήγηση, Miss Marble. Εγώ φοβάμαι πως δεν είμαι πολύ σαφής στις εξιστορήσεις μου, κύριε Μπάντρι. Μα τι λέτε τώρα, στις λύσεις που μας δώσατε πάντως ήσασταν σαφέστατοι. Εξάλλου δεν έχω και τίποτα το συγκεκριμένο υπόψη μου. Σίγουρα, για προσπαθήστε. Κάποιο μυστήριο που έγινε στο Σεν Μέρι Μίντ. Τώρα που το σκέφτομαι, πράγματι θυμάμαι μια τραγωδία στην οποία αναμίχθηκα κι εγώ. Μόνο που δεν συνέβη στο Σεν Μέρι Μίντ. Α, αυτό καθόλου δεν μας πειράζει. Σας ακούμε, Miss Marble. Αυτά που θα σας διηγηθώ έγιναν σε μια λουτρόπολη και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο πριν πολύ καιρό. Λουτροπόλη, απέσια μέρη. Ένα μάτσο από γρίες κουτσομπόλες που κάθονται και τα λένε. Δεν έχετε κι άδικο, κύριε Μπάντρι, ενώ σχετικά με τις λουτροπόλεις. Το κουτσομπολιό εκεί είναι, φοβάμαι, αναπόφευκτο. Miss Marble, όταν μιλούσα για τις γριές, φυσικά δεν εννοούσα. Μα είναι αλήθεια. Ο ηλικιωμένος άνθρωπος δεν έχει να κάνει και πολλά πράγματα όπως ο νέος. Έτσι παρατηρεί πολύ. Αυτά που μας λέτε, Miss Marple, έχουν κάποια σχέση με την ιστορία σας? Μα ναι. Αυτά που σας είπα εξηγούν γιατί από την πρώτη στιγμή που είδα τους άντρες ήμουνα σίγουρη πως εκείνος ήθελε να απαλλαγεί από τη γυναίκα του. Αυτό το αντρόγινο, οι Σάντες, έκαναν και αυτοί οι διακοπές εκείνη τη Λουτρόπολη που μας είπατε? Ακριβώς. Μέναμε μάλιστα στο ίδιο ξενοδοχείο. Εκείνος ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας, ωραίος μάλιστα και πολύ δημοφιλής σε όλους. Στη γυναίκα του φερόταν πολύ ευχάριστα και έδειχνε να νοιάζεται για αυτήν. Κι όμως, το ένιωθα, είχε σκοπό να την ξεκάνει. Μα έτσι, χωρίς καμιά απόδειξη, τον καταδικάσατε στη συνείδησή σας? Χωρίς καμιά απόδειξη, ναι. Μα σύντομα υπήρξαν ορισμένα περιστατικά που με έκαναν να το πιστέψω ακόμα πιο βαθιά. Για ποια περιστατικά μιλάτε? Πρώτα-πρώτα ήταν εκείνο το ατύχημα τάχα μέσα στο τραμ. Μόλις που προλάβαμε να ανεβούμε, αγάπη μου. Πόπο κόσμο που έχει. Miss Marple, ελάτε από εδώ, μην χαθούμε. Μην ανησυχείτε, αγαπητοί μου, και δεν σας χάνω από τα μάτια μου. Εξάλλου, εδώ στο πάνω μέρος που ανεβήκαμε έχει λιγότερο κόσμο. Ναι, πρέπει να έχουμε το νου μας στο δρόμο. Πρέπει να κατεβούμε πριν σταματήσει στη στάση, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε να βγούμε. Μου φαίνεται, κύριε Σάντερς, πως πρέπει να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε, γιατί όπου να είναι θα σταματήσει. Ναι, έχετε δίκιο. Έλα, αγάπη μου, προχώρα συμπροστά. Εγώ θα είμαι ακριβώς πίσω σου. Ναι, προχωρώ. Ναι, συγχωρείτε, να κατέβω από τη σκάλα. Αχ, πέφτω! Γκλάντις! Ω, Θεέ μου! Είσαι καλά? Νομίζω. Είστε τυχεροί που σας κράτησε ο κύριος από εδώ. Αλήθεια, κύριε Σάντερς, πως πέσατε έτσι απάνω της? Μπορούσε να σκοτωθεί έτσι καθώς έπεφτε από την κορυφή της σκάλας με το κεφάλι προς τα κάτω? Δεν ξέρω πώς έγινε. Παραπάτησα. Θεέ μου, Γκλάντις, κόντεψα να σε σκοτώσω. Δεν πειράζει τώρα, αγάπη μου. Ήταν ατύχημα. Ήταν ατύχημα. Αυτό πίστεψε η εύπιστη και αθώα κυρία Σάντερς. Ενώ εσείς, Miss Marple? Εγώ, αγαπητέ μου, κύριε Μπάντρι, πίστηκα πια πως ο Τζακ Σάντερς μόλις είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τη γυναίκα του. Μα μπορεί και να ήταν ατύχημα. Αγαπητέ μου, κύριε Μπάντρι, εσείς δεν ξέρετε όπως εγώ πως ο κύριος Σάντερς ήταν ναυτικός. Ο ίδιος μου το είπε. Κι αν ένας άντρας μπορεί να κρατά την ισορροπία του σε ένα καράβι που σκαμπανεβάζει, δεν τη χάνει στο επάνω μέρος ενός τραμ, τη στιγμή μάλιστα που μια γριά σαν και εμένα δεν την έχασε. Miss Marble, προηγουμένως μιλήσατε για ορισμένα περιστατικά που σας ενδυνάμωσαν την πίστη σας για τις προθέσεις αυτού τους άντες. Ναι, το ένα ήταν αυτό που μόλις σας είπα. Το άλλο συνέβη και σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, όχι πολύ αργότερα. Το ζεύγος άντρας και εγώ προσπαθούσαμε να διασταυρώσουμε. Μα τι κίνηση είναι αυτή σήμερα? Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε απέναντι. Υπομονή, αγαπητή μου, και προπαντός με βιάζεσαι. Αυτά τα αυτοκίνητα τρέχουν σαν δαιμονισμένα. Πρέπει να έχει κανείς τα μάτια του 14. Α, μα όπως πάμε δεν θα περάσουμε απέναντι ούτε του χρόνου. Έλα, αγάπη μου, δώσε μου το χέρι σου. Προσέχετε. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή? Έλα, Γκλάντις, τώρα. Τρέξε! Αχ! Είστε καλά? Χτυπήσατε πουθενά? Όχι, ευτυχώς, μόλις που γλίτωσα. Θεέ μου, Γκλάντις. Παρολίγο να σε πατήσω. Έπρεπε να τρέξεις τη στιγμή που σου είπα. Μα αυτό έκανα, Τζακ. Και παρολίγο να σκοτωθεί.
Δεν πάμε καλύτερα πίσω στο ξενοδοχείο προτού τριτώσει το κακό. Ω, Μις Μάρπλ, έχω ανατριχιάσει. Μα καλά, αφού βλέπατε τις προθέσεις αυτού του ανθρώπου, γιατί δεν καταφύγατε στην αστυνομία? Και να τους πω τι, κύριε Μπάντρι. Ξέρετε, υποπτεύομαι ότι ο Τζακ Σάντερς θα σκοτώσει τη γυναίκα του. Θα μου ζητούσε να αποδείξεις και κάτι τέτοιο δεν είχα στα χέρια μου. Μα τότε να προειδοποιούσετε την καημένη τη γυναίκα, να της ανοίγατε τα μάτια. Αγαπητή μου κυρία Μπάντρι, δεν γνωρίσατε την Γκλάντις Σάντερς. Δεν ήταν απλώς μια αθώα και εύπιστη γυναίκα. Ήταν και φοβερά αφοσιωμένη στο σύζυγό της. Δεν μπορούσε λοιπόν να της μιλήσω ανοιχτά. Ένα όμως δεν κατάλαβα ακόμα. Ποιο ήταν το κίνητρο για όλα αυτά? Μήπως μια άλλη γυναίκα? Γι' αυτό απορούσα κι εγώ, ώσπου σε μια συζήτηση που είχα με την κυρία Σάντερς, μου λύθηκε η απορία και φάνηκαν καθαρά τα κίνητρα του συζύγου. Αλήθεια, Γκλάντις, μπορώ να σε λέω με το μικρό σου όνομα, έτσι? Μα φυσικά, Μις Μάρπλ. Ήθελα να σε ρωτήσω, είστε καιρό παντρεμένοι με τον κύριο Σάντερς? Α, όχι πολύ. Αρκετά όμως για να βεβαιωθώ πως είμαι πολύ τυχερή που τον πήρα. Ο Τζακ είναι θαυμάσιος άνθρωπος και με αγαπάει. Ω, ναι. Ω, βέβαια. Αν τον βλέπατε, ψέσπως έκανε όσο σκεφτόταν πως δύο φορές σήμερα κόντεψε να με χάσει. Ναι, πολλές ατυχίες σας βρήκαν σήμερα. Θεέ μου, αν πέθαινα, τι θα γινόταν ο καημένος ο Τζακ χωρίς εμένα? Αλήθεια, δεν έχετε παιδιά ακόμα, ε? Όχι. Κατακρίνει αν εκτός από την αγάπη μας δεν νομίζω να έχουμε πολλά πράγματα. Τι εννοείς, αγαπητή μου? Θέλω να πω πως τα οικονομικά μας δεν πάνε και πολύ καλά. Δεν προσέξατε πως σε αυτό το ξενοδοχείο έχουμε το χειρότερο δωμάτιο? Εννοείς που βρίσκεστε στο ψηλότερο πάτωμα ανάμεσα στα δωμάτια του υπηρετικού προσωπικού? Ναι, το μόνο του καλό είναι που υπάρχει μια έξοδος κινδύνου ακριβώς έξω από το παράθυρο και μια σκάλα που μπορεί κανείς να διαφύγει σε περίπτωση πυρκαγιάς. Να λοιπόν που δεν πρέπει να στενοχωριέσαι για το δωμάτιό σας, έχει και τα καλά του. Αυτές οι οικονομικές μας δυσκολίες πολύ στενοχωρούν και τον Τζακ. Βλέπετε, οι δουλειές του δεν πάνε καθόλου καλά και του κακοφαίνεται που πρέπει να ζούμε από τα δικά μου μικρά εισοδήματα. Έχεις λοιπόν και εσύ κάποιο εισόδημα τελικά? Oh, έχω αρκετά λεφτά. Μόνο που θα γίνουν δικά μου μετά το θάνατο κάποιου συγγενικού μου προσώπου. Προς το παρόν δεν μπορώ να τα αγγίξω. Υπομονή λοιπόν. Αργά ή γρήγορα θα είσαι μια πλούσια κληρονόμος. Ελπίζω αυτό να γίνει γρήγορα. Δεν μου λες, Γκλάντις, σε περίπτωση θανάτου σου, ποιος θα πάρει αυτά τα λεφτά? Μα ο Τζακ φυσικά. Αμέσως μετά το γάμο μας κάναμε διαθήκες ο ένας υπέρ του άλλου. Ξέρετε, αν πεθάνει αυτός πρώτος, τον κληρονομώ εγώ. Αν πεθάνω πρώτα εγώ, με κληρονομά αυτός. Μα τι μακάβρη είναι αυτή η κουβέντα που πιάσαμε. Ω, με συγχωρείς, αγαπητή μου Γκλάντις, μα βλέπεις, σε είδα σε ένα πολύ άσχημο όνειρο και αυτό με προδιάθεσε σχετικά. Εμένα, σε κακό όνειρο? Ναι, γι' αυτό θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Να μην βγαίνεις καθόλου στο μπαλκόνι. Τα μπαλκόνια είναι επικίνδυνα. Το όνειρο σας λοιπόν είχε σχέση με μπαλκόνια? Ναι. Λοιπόν, μου το υπόσχεσαι? Εντάξει. Έχετε το λόγο μου. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, προσπαθούσα έστω και έμεσα να προφυλάξω την καημένη την κυρία Σάντερς. Μετά τη συζήτησή μας αυτή, το κίνητρο του συζύγου της ήταν πια ξεκάθαρο. Η κληρονομιά. Μα πώς μπορούν οι άνθρωποι να καταλήγουν στο έγκλημα για τα λεφτά? Αν σας ξέρω καλά, κάτι θα σκαφιστήκατε, Μις Μάρπλ. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να προσπαθήσω να τον παγιδέψω. Δηλαδή? Να, αν τον ανάγκαζα να κάνει άλλη μια απόπειρα εναντίον της γυναίκας του με έναν τρόπο που εγώ θα διάλεγα, τότε ίσως αναγκαζόταν να ρίξει τη μάσκα του και εκείνη να αντιμετώπιζε τις προθέσεις του όσο και αν αυτές να την έκαναν να πέσει από τα σύννεφα. Και λοιπόν, το πετύχατε? Θα το πετύχαινα αν ο Τζακ Σάντερς δεν ήταν τόσο έξυπνος. Δηλαδή? Έχοντας αντιληφθεί ότι τον υποψιαζόμουν και παρακολουθούσε τις κινήσεις του, άλλαξε τακτική. Κατάλαβε πως ένα ατύχημα ακόμη θα τον ενοχοποιούσε στα μάτια μου. Έτσι, αντί ατύχημα, έκανε φόνο. Φόνο! Τη σκότωσε λοιπόν? Φοβάμαι πως σας το είπα κάπως απότομα. Πρέπει να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη, όσο και αν νιώθω κάποια πικρία που τα ξαναθυμάμαι όλα αυτά. Πικρία? Γιατί? Διότι αυτό που φοβόμουν έγινε και εγώ δεν μπόρεσα να το εμποδίσω. Τέλος πάντων, έκανα ό,τι μπορούσα. Πείτε μας λοιπόν, Μις Μάρπλ, πώς έγινε το κακό? Θα σας πω. Εκείνη τη μέρα βρισκόμουν στη σάλα του ξενοδοχείου. Μαζί μου η Μις Τρόλοπ και η γριά κυρία Κάρπεντερ. Κουβεντιάζαμε για όχι και τόσο ευχάριστα πράγματα. Λοιπόν, να θυμάστε τα λόγια μου. Το κακό θα τριτώσει. Ελάτε τώρα, κυρία Κάρπεντερ. Μη με κάνετε να ανατριχιάζω. Δύο θάνατοι, ο ένας μετά τον άλλον, δεν είναι αρκετοί? Μη συγχύζεστε, Μις Τρόλοπ, και προπαντός μην πιστεύετε σε δυσιδαιμονίες και προλήψεις. Μπορείτε να το αποκαλείτε όπως σας γουστάρει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι πως ο Τζόρτζ, ο πορτιέρης και η υπηρέτρια πέθαναν πολύ ξαφνικά και πολύ κοντά ο ένας με τον άλλο. Και λοιπόν? Και λοιπόν, το κακό θα τριτώσει. Για το όνομα του Θεού, κυρία Κάρπεντερ,
Ο πορτιέρης, το ξέρετε καλά, πέθανε από πνευμονία. Όσο για την νεαρή υπηρέτρια... Αυτή έσβησε μέσα σε 24 ώρες. Ή το αρνείστε. Δεν νιώθετε λοιπόν το κακό που πλανιέται στον αέρα. Κυρία Κάρπεντερ, σας παρακαλώ. Καλά, καλά, σωπαίνω. Να θυμάστε όμως τα λόγια μου. Και τρίτο θανατικό θα ακούσουμε εδώ μέσα. Την ώρα που η κυρία Κάρπεντερ έκανε τις φοβερές της προβλέψεις, κοίταξε προς την πόρτα και είδα τον κύριο Σάντερς να στέκεται εκεί. Σίγουρα θα άκουσε τα λόγια της κυρίας Κάρπεντερ, ότι δηλαδή το κακό θα τριτώσει. Το ύφος του και η λάμψη στο βλέμμα του με έκανε να καταλάβω πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή συνέλαβε το σχέδιό του. Ποιο σχέδιο δηλαδή? Θα δείτε σε λίγο, κύριε Μπάντρι. Όταν λοιπόν ο Σάντερς κατάλαβε ότι τον είδα, φόρεσε το κοινωνικό του χαμόγελο και μας πλησίασε πρόσχερος. Κυρίες μου, σας χαιρετώ. Θα κατέβω στην πόλη σύντομα. Θέλετε να ψωνίσω κάτι για σας? Όχι για μένα, σας ευχαριστώ, κύριε Σάντερς. Κύριε Σάντερς, πώς μπορείτε να μιλάτε για ψώνια σε κάτι τέτοιες στιγμές? Μα δεν βλέπω το λόγο γιατί όχι, αγαπητή μου κυρία Κάρπεντερ. Είμαστε σε διακοπές, έτσι δεν είναι? Η κυρία Κάρπεντερ προφανώς αναφέρεται στο θάνατο των δύο υπαλλήλων του ξενοδοχείου, του Τζόρτζ του πορτιέρη και της Μέρης της υπηρέτριας. Και σας το ξαναλέω, το κακό θα τριτώσει. Λοιπόν, κύριε Σάντερς. Τι λοιπόν, μισ Μάρπολ? Δεν είπατε πως θα κατεβείτε στην πόλη για ψώνια? Α, ναι, φυσικά, σε λίγο. Κυρίες μου, σας χαιρετώ. Αυτός ο κύριος Σάντερς είναι πολύ ευχάριστος άνθρωπος. Και δεν μιλάει συνεχώς για θανάτους και για κακά προαισθήματα. Πού βρίσκεται η γυναίκα του, ξέρει καμιά σας? Είχε πει ότι θα πήγαινε σε κάτι φίλους, στους Μόρτιμες, αν δεν κάνω λάθος, για πριτς. Α, έτσι θα είναι εκτός κινδύνου για την ώρα τουλάχιστον. Είπατε τίποτα, αγαπητή μου? Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, τι έγινε κατόπιν? Ύστερα από μισή ώρα περίπου ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Στις σκάλες συνάντησα τον γιατρό μου. Ξέρετε, τα ξενοδοχεία στις Λουτροπόλεις διαθέτουν γιατρό. Τον σταμάτησα για να τον συμβουλευτώ κάτι σχετικά με τους ρευματισμούς μου. Έπιασα την κουβέντα μαζί του και αυτός με πληροφόρησε για το θάνατο της Μέρης, της υπηρέτριας, χωρίς φυσικά να γνωρίζει πως εγώ ήδη το ήξερα. Και πως το είχατε μάλιστα συζητήσει με τις κυρίες κάτω. Ακριβώς. Μου ζήτησε μάλιστα να μην το πω παρακάτω, γιατί ο διευθυντής του ξενοδοχείου δεν ήθελε να ακουστεί κάτι τέτοιο. Μα φυσικά. Δύο θάνατοι στο ξενοδοχείο του και μάλιστα τόσο κοντά ο ένας με τον άλλο θα ήταν δυσφήμιση γι' αυτόν. Και που να ξέρε τότε ο καημένος πως θα ακολουθούσε και τρίτος και πως μάλιστα αυτή τη φορά θα ήταν φόνος. Γιατί όμως μας μιλήσατε για το γιατρό, Miss Marble? Έχει καμιά σχέση με το τι έγινε μετά? Α, ναι. Ο γιατρός επίσης μου είπε πως ο Σάντερς του ζήτησε να εξετάσει τη γυναίκα του γιατί ήταν αδιάθετη. Κατ' ακρίβεια υπέφερε από δυσπεψία, έτσι του είχε πει. Και λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα το ύποπτο σε αυτό. Πολύ ύποπτο θα σας φαινόταν, κυρία Μπάντρι, αν η ίδια η Γκλάντις Σάντερς την ίδια εκείνη μέρα σας έλεγε με το στόμα της πως ήταν πολύ ευχαριστημένη διότι δεν είχε προβλήματα δυσπεψίας. Θέλετε να πείτε πως ο Σάντερς παρουσίαζε τη γυναίκα του ότι ήταν άρρωστη χωρίς στην πραγματικότητα να είναι? Μα γιατί? Για να μας προετοιμάσει ψυχολογικά για το θάνατό της. Ή τουλάχιστον έτσι νόμισε εκείνη τη στιγμή. Η καημένη Γκλάντις όμως δεν αρρώστησε πριν πεθάνει. Ο θάνατός της ήταν βίαιος και ακαριαίος. Πέστε μας λοιπόν τι έγινε. Ναι, ναι, έρχομαι και σε αυτό. Πριν όμως πρέπει να σας πω πως μόλις έφυγε ο γιατρός, είδα το Σάντερς να κατεβαίνει τις σκάλες ντυμένος για έξω. Με ξαναρώτησε μάλιστα αν ήθελα κάτι από την πόλη. Μετά από αυτό, εγώ ξαναγύρισα στη σάλα του ξενοδοχείου και παράγγειλα τσάι. Η ώρα ήταν 5:30 ακριβώς. Έχει σημασία η ώρα? Απ' τα παρακάτω θα δείτε πως έχει. Και ο φόνος, πότε και πως έγινε? Ναι, τώρα θα σας πω, αγαπητή μου. Σας είχα προειδοποιήσει πως δεν τα καταφέρνω καλά στις εξιστορήσεις. Λοιπόν? Βρισκόμουν ακόμη στη σάλα παρέα με την Miss Trollope όταν μπήκε ο Σάντερς με δύο άλλους gentlemen. Η ώρα ήταν 7:15. Κυρίες μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γυρίσατε από τα ψώνια σας, κύριε Σάντερς? Ναι, αγαπητές μου, και χρειάζομαι επιγόντως τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά μας? Βλέπετε, θέλω να κάνω ένα δώρο στην Γκλάντις. Μια τσάντα συγκεκριμένα. Και δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Έχω φέρει μαζί μου από την πόλη τρεις τσάντες με την υπόσχεση να επιστρέψω τις δύο, αφού κρατήσω τη μία φυσικά. Και θέλετε, σαν γυναίκες εμείς, να σας πούμε τη γνώμη μας, έτσι? Θα με υποχρεώνατε. Πολύ ευχαρίστως. Πού είναι οι τσάντες, κύριε Σάντερς? Αν δεν σας πειράζει όμως, θα ήθελα να ανεβαίναμε απάνω στο δωμάτιο μου για αυτή τη δουλειά. Βλέπετε, η γυναίκα μου μπορεί όπου να είναι να γυρίσει και θέλω τόσο πολύ να της κάνω έκπληξη. Πολύ καλά, ανεβαίνουμε. Κύριε, περιμένετε με εδώ αν θέλετε. Πολύ γλυκό από μέρους σας να θέλετε να κάνετε έκπληξη στην κυρία Σάντερς. Μα το αξίζει η Γκλάντις. Είναι υπόδειγμα συζύγου. Φίλοι σας ήταν οι κύριοι? Μιλάτε για αυτούς που με συνόδεψαν εδώ?
Ναι, είμαστε μαζί όλο το απόγευμα. Παίξαμε λίγο πικιάρδο, ήπιαμε και μερικά ουίσκι. Εγώ θα έλεγα αρκετά. Ορίστε. Να, λέω, μια και είμαστε έξω από το δωμάτιό σας, ας μπούμε μέσα να δούμε και τις τσάντες. Ναι, μισό λεπτό να ανοίξω. Δεν βλέπω τίποτα. Ναι, να ανάψω πρώτα το φως. Θεέ μου, τι είναι αυτό? Είναι η Γκλάντις. Γκλάντις, αγάπη μου. Θεέ μου, αυτό που φοβόμουν έγινε. Η Γκλάντις Σάντερς είναι εδώ μπροστά μου, πεσμένη μπρούμητα. Η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου. Σταθείτε, κύριε Σάντερς. Μην την αγγίξετε. Τίποτα δεν πρέπει να μετακινηθεί προτού έρθει εδώ η αστυνομία. Μα μπορεί να είναι ακόμη ζωντανή. Είναι ανώφελο, Μιστρόλουπ. Πήρα το σφιγμό της. Είναι νεκρή και παγωμένη. Θεέ μου, είναι φρικτό. Θα λιποθυμήσω. Καλύτερα φανείτε χρήσιμη, Μιστρόλουπ. Αργότερα έχετε καιρό για λιποθυμίες. Προς το παρόν τρέξτε να φέρετε τον διευθυντή του ξενοδοχείου, γρήγορα. Ναι, πάω. Γκλάντις, σε έχασα, Γκλάντις, για πάντα. Καλά θα κάνετε να συνέλθετε, κύριε Σάντερς. Πρέπει όλοι να είμαστε ψύχρεμοι και έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις της αστυνομίας. Και λοιπόν, ήρθε η αστυνομία? Ναι, μα προηγουμένως ανέβηκε ο διευθυντής στο δωμάτιο των Σάντερς, έκανε μια γρήγορη έρευνα, μετά βγήκαμε όλοι έξω, κλείδωσε την πόρτα και πήρε μαζί του το κλειδί. Κατάλαβα. Για να μην μετακινηθεί τίποτα. Ακριβώς. Μετά? Μετά πήγε να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Μου φάνηκε πως πέρασαν αιώνες ώσπου να φανούν. Είναι γεγονός πως κάποτε αυτή τη Scotland Yard είναι βραδικίνη της Αχελώνες. Όχι, όχι, δεν έφταιγαν αυτοί. Το τηλέφωνο, βλέπετε, δεν λειτουργούσε και ο ξενοδόχος αναγκάστηκε να στείλει κάποιον να τους ειδοποιήσει. Ώσπου να κατέβει στην πόλη και να επιστρέψει στο ξενοδοχείο μαζί με την αστυνομία, πέρασε αρκετή ώρα. Και όλη αυτή την ώρα είχαμε την κυρία Κάρπεντερ να δοκιμάσει την υπομονή μας. Εγώ σας το έλεγα. Δεν σας το έλεγα. Το κακό θα τριτώσει. Εσείς όμως με λέγατε προληπτική. Δεν με πιστεύετε. Να το τώρα. Την καημένη την κυρία Σάντερς. Να της τύχει κάτι τέτοιο. Μα πώς πέθανε? Δεν πέθανε, αγαπητή μου. Τη σκότωσαν. Oh. Μα ποιος? Πότε? Πώς? Το ποιος τη σκότωσε είναι θέμα της αστυνομίας. Το πότε είναι δυνατό και αυτό να βρεθεί. Όσο για το πώς, Μιστρόλοπ, αν παρατηρούσες πιο καλά θα το βλέπες. Θα βλέπα τι? Δίπλα στο κεφάλι της βρισκόταν μια κάλτσα γεμάτη με άμμο. Με αυτό τη χτύπησαν. Θεέ μου, Μις Μάρπλ, λέτε. Μα αυτό είναι φως φανάρι που λένε. Και πώς θα τρίτωνε το κακό ήτανε φως φανάρι. Μα εσείς δεν μ' ακούγατε. Καλά, καλά, κύριε Κάρπεντερ, είχατε δίκιο. Ο κύριος Σάντερς πού βρίσκεται, μήπως έχετε ιδέα? Ναι, τον είδα προηγουμένως τον καημένο. Είναι έξω στον κήπο. Λιώνει η καρδιά σου να τον βλέπεις. Χτυπάει το κεφάλι με τα χέρια, περπατώντας πάνω κάτω. Κλαίει και μιλά στον εαυτό του. Είναι που δεν θέλετε να μ' ακούσετε. Όταν σας έλεγα πως θα τριτώσει το κακό. Κυρία Κάρπεντερ, για το όνομα του Θεού. Αυτή η γριά η Κάρπεντερ δεν ήξερε τίποτα άλλο να λέει. Μα έλα τώρα λοιπόν, Άρθουρ, δείξε και λίγο σεβασμό στα γυρατιά. Και εμείς όπου να είναι. Α, σε παρακαλώ, να μιλάς για τον εαυτό σου. Εγώ νιώθω ακόμα ακμιότατος. Έλα τώρα, διακόπτουμε τη Μις Μάρπλ. Λοιπόν, τι έγινε κατόπιν? Ήρθε η αστυνομία και ο επιθεωρητής ανέβηκε στο δωμάτιο που έγινε ο φόνος. Μαζί του και ο ξενοδόχος με τον Σάντερς. Φαντάζομαι να τους ανέκρινε. Φυσικά. Ανέκριναν κατόπιν και την Μις Τρόλοπ. Μα το μόνο που ήξεραν να τους πει ήταν ότι ήταν φοβερό αυτό που έγινε. Ο επιθεωρητής πραγματικά έδειξε ανακουφισμένος όταν φώναξε εμένα. Ξέρω να είμαι παρατηρητική. Λόγω ηλικίας ίσως, κύριε Μπάντρι. Και έτσι του δώσα ακριβείς πληροφορίες. Ευχαριστώ, Μις Μάρμπολ. Μου δώσατε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ανακαλύψατε το πτώμα. Τώρα θα ήθελα να μου κάνετε άλλη μια χάρη. Ό,τι θέλετε, επιθεωρητά. Θέλω να κοιτάξετε καλά για άλλη μια φορά το πτώμα και να μου πείτε. Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια θέση που βρισκόταν όταν το πρωτοείδατε. Δεν έχει μετακινηθεί καθεονδήποτε τρόπο. Ναι, δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί, παρόλο που ο κύριος Σάντερς προσπάθησε να το αγγίξει μόλις το είδε. Αυτός ο Σάντερς φαίνεται φοβερά αναστατωμένος. Ναι, ναι, φαίνεται. Ώστε να θεωρήσω ότι το πτώμα είναι ακριβώς όπως το βρήκατε. Αν εξαιρέσετε το καπέλο, ναι. Το καπέλο, τι εννοείτε? Όταν πρωτόδα την κυρία Σάντερς πεσμένη μπρούβητα εδώ, φορούσε το καπέλο στο κεφάλι της. Τώρα το καπέλο βρίσκεται δίπλα στο πτώμα. Δεν σας το είπα πιο πριν, γιατί νόμισα πως εσείς της το βγάλατε. Όχι, εμείς τίποτα δεν μετακινήσαμε ή αγγίξαμε. Μα τότε... Δεν ξέρω τι να υποθέσω. Είστε σίγουροι γι' αυτό που λέτε, Μις Μάρμπολ?
Ποτέ δεν λέω κάτι αν δεν είμαι πρώτα βέβαιη. Δεν μου λέτε. Μήπως τυχαία θυμάστε αν η δολοφονημένη συνήθιζε να φορά σκουλαρίκια? Ναι, το συνήθιζε κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένα σήμερα, όταν την πρωτόδα νεκρή, πρόσεξε πως κάτω από τον περίγυρο του καπέλου κρεμόντουσαν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Τότε εξηγείται το πράγμα. Όπως βλέπετε, τώρα το πτώμα δεν φοράει σκουλαρίκια. Η κοσμηματοθήκη της Γκλάντις Σάντερς βρέθηκε διαρριγμένη. Τα δαχτυλίδια επίσης λείπουν από τα χέρια της. Δηλαδή, νομίζετε ότι είναι θύμα κλοπής? Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον. Ο δολοφόνος, πάνω στη βιασύνη του, ξέχασε τα σκουλαρίκια. Μετά που το πτώμα ανακαλύφθηκε, επέστρεψε και τα πήρε. Έτσι εξηγείται και το βγαλμένο καπέλο. Αυτός ο κύριος πρέπει να έχει ατσάλινα νεύρα ή μπορεί και να ήταν εδώ μέσα κρυμμένος την ώρα που εσείς βρίσκατε το πτώμα. Και όταν φύγατε, συνέχιζε τη δουλειά του. Αυτό αποκλείεται. Εγώ ίδια κοίταξα κάτω από το κρεβάτι και δεν ήταν κανείς. Αλλά και ο διευθυντής του ξενοδοχείου άνοιξε και τα δυο ερμάρια και έψαξε. Δεν μπορούσε κάποιος πουθενά αλλού να κρυφτεί. Και αυτό το ερμάρι που είναι ακόμα κλειδωμένο? Αυτό είναι ολοράφια, ειδικά για να βάζεις τα καπέλα. Όλα τα δωμάτια έχουν ένα τέτοιο. Φυσικά δεν χωράει άνθρωπο μέσα. Καλά, μαντάμ. Βασίζομαι σε αυτά που λέτε. Θα πρέπει τότε να πιστέψουμε ότι ο φίλος μας έφυγε και μετά ξαναγύρισε. Μα ο ξενοδόχος είχε κλειδώσει την πόρτα του δωματίου. Πήρε μάλιστα το κλειδί μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο κλέφτης μπήκε από την έξοδο κινδύνου, από τον μπαλκόνι. Φαίνεται πως τη στιγμή που εσείς με τον κύριο Σάντερς και τη Μις Τρόλοπ μπήκατε, τον διακόψατε από τη δουλειά του. Βγήκε λοιπόν από το παράθυρο και όταν όλοι φύγατε, γύρισε πίσω και συνέχισε αυτό που άφησε στη μέση. Μα είστε σίγουρος πως πρόκειται για κλέφτη? Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον. Δεν είναι? Ναι, επιθεωρητά. Έτσι φαίνεται. Έχετε δίκιο. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος επιθεωρητής είχε τις αμφιβολίες του σχετικά με τον κύριο Σάντερς. Ναι, αυτό μου έδωσε να καταλάβω και εμένα, κυρία Μπάντρι. Και αυτό ήταν κάτι που με ικανοποίησε. Πώς να το πω, είχα την έμμονη ιδέα πως αυτός ο Σάντερς ήταν ο δολοφόνος. Μα αν αυτός το έκανε, όπως λέτε, ποιο λόγο θα είχε να κλέψει τα κοσμήματα της γυναίκας του? Το έκανε για να ρίξει στάχτη στα μάτια της αστυνομίας και να παρουσιάσει το όλο θέμα σαν κλοπή. Ναι, σωστά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι το γιατί επέστρεψε μετά από την έξοδο κινδύνου και έβγαλε τα σκουλαρίκια και το καπέλο από το πτώμα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, γιατί δεν μιλάτε? Γιατί σκέφτομαι πως άλλο έπρεπε να σας προβληματίσει. Ποιο? Το γεγονός ότι ο Σάντερς δεν μπορούσε να κάνει το φόνο. Δηλαδή? Μα το ξεχάσετε κιόλας. Ο κύριος Σάντερς είχε ακλόνει το άλοθη. Την ώρα του φόνου βρισκόταν στην πόλη παρέα μάλιστα με άλλους δύο κυρίους. Μα τότε ποιος έκανε το φόνο? Νομίζω πως μπερδεύτηκα. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Όπως ξέρουμε, η κυρία Σάντερς πέρασε το απόγευμά της σε κάτι φίλους τους Mortimers παίζοντας bridge. Ως εδώ καλά και ωραία. Σύμφωνα με τους Mortimers, ενώ το παιχνίδι προχωρούσε, κάποιος ζήτησε στο τηλέφωνο την Gladys. Κάποιος κύριος Lidworth, έτσι είπε τουλάχιστον. Και τι ήθελε αυτός ο κύριος? Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό που είπαν οι Mortimers ήταν ότι μετά το τηλεφώνημα η Gladys φαινόταν ανήσυχη, μα και ευχαριστημένη για κάτι. Μάλιστα έκανε και ένα δυο σοβαρά λάθη στο bridge. Τι άλλο είπαν αυτοί οι Mortimers? Είπαν ότι η κυρία Saunders έφυγε στις 6 και 4, νωρίτερα από ό,τι περίμεναν. Από τους Mortimers μέχρι το ξενοδοχείο είναι ένα τέταρτο δρόμος με τα πόδια. Άρα στο ξενοδοχείο πρέπει να έφτασε στις 6:30. Ναι, μόνο που κανένας από εμάς δεν την είδε να μπαίνει. Άρα θα πρέπει να μπήκε από την πλαϊνή είσοδο και να πήγε ολόησια στο δωματιό της. Εκεί θα άλλαξε τα ρούχα της, γιατί το σακάκι και η φούστα που φορούσε στους Mortimers βρέθηκαν κρεμασμένες στο ερμάρι. Α, φαίνεται πως ετοιμαζόταν να ξαναβγεί. Δεν πρόφτασε όμως, γιατί δέχτηκε χτύπημα που την άφησε στον τόπο. Ξέρετε, μια κάλτσα γεμάτη με άμμο είναι πολύ αποτελεσματικό φωνικό όργανο. Ο φωνιάς ίσως να ήταν κιόλας κρυμμένος στο δωμάτιό της. Μάλλον μέσα στο άλλο ερμάρι, σε αυτό που δεν άνοιξε. Αυτά για την Gladys Sanders. Για τις κινήσεις του συζύγου της, τι ξέρουμε? Αυτός γύρω στις 5:30 βγήκε από το ξενοδοχείο, έκανε μερικά ψώνια σε ένα-δυο μαγαζιά και γύρω στις 6 πήγε σε μια αίθουσα μπιλιάρδου όπου έκανε παρέα με άλλους δύο κυρίους. Θα πρόκειται ασφαλώς για τους ίδιους που έφερε μαζί του πίσω στο ξενοδοχείο, Ναι, και αυτοί οι δυο ήταν μαζί του συνεχώς από τις 6 και ύστερα. Η μόνη φορά που τους άφησε ήταν όταν ήρθε να μιλήσει σε μένα και την Μις Τρόλοπ, δηλαδή γύρω στις 7 παρατέταρτο, όπως σας είπα. Μα ως εκείνη την ώρα η γυναίκα του ήταν ήδη νεκρή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω. Το άλλο θήτο ήταν ακλόνητο. Και αυτόν τον Littleworth.
που τηλεφώνησε στην κυρία Σάντερς, τον ήξερε ο σύζυγός της? Τον ρώτησαν σχετικά, μα αυτός ισχυρίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του δεν είχε ακούσει αυτό το όνομα. Μα από όσα λένε, ούτε η Μόρτιμερς, ούτε η Κυκλάδης φαινόταν να γνωρίζει αυτό το πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, γυρνώντας από το τηλέφωνο, χαμογελούσε και κοκκίνιζε, λες κι όποιος και αν της τηλεφώνησε, δεν έδωσε το αληθινό του όνομα. Μήπως ο δολοφόνος ήταν αυτός ο Littleworth, ή όπως αλλιώς το λένε? Δεν θα θέλετε να μαντέψετε λίγο? Δεν τα καταφέρνω καλά σε κάτι τέτοια. Λυπάμαι που αυτός ο Σάντερς είχε ένα τόσο καλό άλωση. Τι άλλο να πω? Ξέρετε, Miss Marble, εκείνο το ντουλάπι στο δωμάτιο των Σάντερς με προβληματίζει. Για ποιο ντουλάπι μιλάς, Άρθερ? Για εκείνο που έβαζαν τα καπέλα και ήταν κλειδωμένο. Γιατί να το κλειδώσει κάποιος? Μπράβο, κύριε Μπάντρι. Αυτό ακριβώς με έκανε και εμένα να απορρίσω. Αν και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Δηλαδή? Μέσα σε εκείνο τον ντουλάπι η καημένη Γκλάντις φύλαγε ένα ζευγάρι κεντυμένες παντούφλες και μερικά μαντιλάκια που είμαι σίγουρη πως η ίδια τα κέντυσε για τον άντρα της. Κατάλαβα. Τα είχε εκεί κλειδωμένα για να του κάνει έκπληξη. Ακριβώς. Το κλειδί βρέθηκε ύστερα στην τσάντα της. Ώστε λοιπόν δεν έχει καμία σημασία το κλειδωμένο ντουλάπι. Ίσα ίσα, αυτό το κλειδωμένο ντουλάπι ήταν μεγάλο εμπόδιο για το δολοφόνο. Με ποιο τρόπο? Κι εγώ ίδια δεν μπορούσα να το καταλάβω για τις επόμενες δύο μέρες. Ύστερα όμως όλα ξεκαθάρισαν στο μυαλό μου. Η επίσκεψή μου στον επιθεωρητή ήταν απαραίτητη. Μις Μάρπολ, το τηλεφώνημά σας ήταν πολύ σύντομο και παράξενο. Συναντήστε με σε μισή ώρα στο νεκροτομείο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Με συγχωρείτε αν σας έβαλε σε κόπο επιθεωρητά, όμως έπρεπε να συναντηθούμε εδώ. Έπρεπε να δούμε ξανά το πτώμα της κυρίας Σάντερς. Ορίστε, στη διάθεσή σας. Εκείνο το καπέλο που βρισκόταν δίπλα της το έχετε εδώ? Ναι, εδώ το έχω. Το δοκιμάζετε, σας παρακαλώ, στο κεφάλι του θύματος? Μα για ποιο λόγο? Κάντε αυτό που σας λέω και θα καταλάβετε. Ορίστε, τι το φοράω. Μα, τι στο καλό? Τι συμβαίνει, επιθεωρητά? Βρήκατε καμιά δυσκολία? Αυτό το καπέλο δεν ταιριάζει σε αυτό το κεφάλι. Φυσικά και δεν ταιριάζει, αφού δεν είναι δικό της. Δεν σας καταλαβαίνω, Miss Marple. Τι εννοείτε? Αλήθεια, αγαπητή μου, ούτε εγώ κατάλαβα. Τι γύρευε ένα ξένο καπέλο πλάι στο πτώμα της κυρίας Σάντερς? Θα σας εξηγήσω αμέσως. Σας ακούμε. Όταν εγώ και η Miss Trollope μπήκαμε με τον Σάντερς στο δωμάτιό τους και βρήκαμε το πτώμα, πήραμε σαν δεδομένο πως μπροστά μας κοιτόταν η Γκλάντις. Κανένας μας δεν είδε το πρόσωπό της, γιατί όπως ξέρετε βρισκόταν πεσμένη προύμητα. Το καπέλο που φορούσε έκρυβε όλο το κεφάλι και εγώ η ίδια δεν άφησα κανένα να την αγγίξει. Θέλετε να πείτε πως το πτώμα που βρήκατε δεν ήταν της Γκλάντις Σάντερς? Ακριβώς. Δηλαδή. Δεν δολοφονήθηκε τελικά? Δολοφονήθηκε, μα αργότερα. Τη στιγμή που τηλεφωνούσαμε στην αστυνομία, η Γκλάντις ήταν τόσο ζωντανή όσο εσείς και εγώ που μιλάμε τούτη τη στιγμή. Δηλαδή, εκεί μπροστά στα μάτια σας ήταν μια γυναίκα που παρίστανε την Γκλάντις Σάντερς. Μα εσείς είπατε πως πήρατε το σφιγμό της και πως ήταν νεκρή. Μα ναι, το σώμα που βρήκαμε ήταν νεκρό. Αλλά δεν ήταν η κυρία Σάντερς. Μα τότε ποια ήταν? Θυμάστε τη Μέρη, την υπηρέτρια που πέθανε τόσο ξαφνικά? Το πτώμα της βρισκόταν στο δωμάτιό της, δύο πόρτες πιο κάτω από το δωμάτιο των Σάντερς. Α, τώρα θυμάμαι. Είπατε πως η Γκλάντις σας παραπονιόταν πως το δωμάτιό τους ήταν δίπλα στο δωμάτιο των υπηρετών. Και πως ο ξενοδόχος δεν ήθελε να ακουστεί ο θάνατος της Μέρης. Έτσι κανόνισε ο εργολάβος κηδιών να το πάρει όταν πια θα νύχτωνε. Ο κύριος Σάντερς λοιπόν είχε ένα πτώμα στη διάθεσή του πολύ κοντά στο δωμάτιό του. Ακριβώς. Πριν κατέβει λοιπόν στην πόλη, τάχα για ψώνια, παίρνει το πτώμα της υπηρέτριας στο δωμάτιό του και αφού τον τίνει με τα ρούχα της γυναίκας του, γυρεύει ένα καπέλο για να του φορέσει. Και να καλύψει το πρόσωπο έτσι που να μην το αναγνωρίσετε. Σωστά. Καπέλο όμως δεν βρίσκει, γιατί η γυναίκα του τα είχε κλειδωμένα στον ντουλάπι εκείνο που φύλαγε τα δώρα που θα του έδινε. Και τι έκανε τότε? Απλούστατα. Επιστρέφει στο δωμάτιο της υπηρέτριας και παίρνοντας ένα από τα δικά της καπέλα της το φορά. Τοποθετεί ύστερα δίπλα στο πτώμα το φωνικό όργανο και μετά φεύγει για να εξασφαλίσει το αλωθί του. Και όλη αυτή την ώρα η γυναίκα του βρίσκεται στους Μόρτιμερς, έτσι? Έτσι. Ύστερα τηλεφωνά από την πόλη στη γυναίκα του, δίνοντας άλλο όνομα φυσικά, και της λέει να τον συναντήσει στον κήπο του ξενοδοχείου γύρω στις 7. Διερωτώ με ποια δικαιολογία θα της βρήκε για αυτό το μυστικό ραντεβού. Μα σας είπα, αγαπητή μου, η Γκλάντις Σάντερς ήταν πολύ εύπιστη. Ποιος ξέρει. Μπορεί να της είπε πως της ετοιμάζει μια έκπληξη. Και τι έκανε μετά το τηλεφώνημα? Επιστρέφει στο ξενοδοχείο φυσικά με τους δυο του φίλους και τα φέρνει έτσι τα πράγματα ώστε εγώ και η Miss Trollope να ανακαλύψουμε το πτώμα μαζί του. Δηλαδή το πτώμα της υπηρέτριας. Αμα ναι. Ύστερα ειδοποιείται η αστυνομία και εκείνος περιπλανιέται έξω στους κήπους του ξενοδοχείου, θρηνώντας τάχα το χαμό της γυναίκας του. Ενώ στην πραγματικότητα τη συναντά ολοζώντανη και συνεπή στο ραντεβού τους. Ακριβώς. Την παίρνει λοιπόν και ανεβαίνουν μαζί στο δωμάτιό τους από τη σκάλα της εξόδου κινδύνου.
Και εκεί τη χτυπάμε την παραγεμισμένη με άμμο κάλτσε. Ω, Θεέ μου, τι άνθρωπος. Τα παρακάτω είναι φως φανάρι. Ξεντύνει το πτώμα της υπηρέτριας και με τα ρούχα εκείνα ντύνει το πτώμα της γυναίκας του. Την υπηρέτρια την ξαναντύνει με τα ρούχα τα δικά της και την ξαναμεταφέρει στο δικό της δωμάτιο. Το πρόβλημα τώρα είναι το καπέλο. Τι το καπέλο? Το καπέλο της Μέρης δεν ταιριάζει στο κεφάλι της γυναίκας του. Της έρχεται μικρό. Και τα καπέλα της κυρίας Σάντερς είναι κλειδωμένα σε εκείνο τον ντουλάπι. Γι' αυτό, αφού είδε και από είδε, αφήνει το καπέλο πλάι στο πτώμα, ελπίζοντας κανένας να μην το προσέξει. Ναι, μόνο που εσείς, Μις Μάρπλ, το προσέξετε. Ναι, ευτυχώς. Πάντως ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο αυτό που έκανε. Η αστυνομία μπορούσε να έφτανε από λεπτό σε λεπτό. Όχι και τόσο ρυψοκίνδυνο, κύριε Μπάντρι. Αν θυμάστε, το τηλέφωνο δεν λειτουργούσε και έτσι υπήρξε μια καθυστέρηση ώσπου να ειδοποιηθεί και να έρθει η αστυνομία. Είμαι σίγουρη πως και η βλάβη του τηλεφώνου ήταν δική του δουλειά. Τι διαβολικό από μέρους του να κάνει το φόνο σε μια τέτοια στιγμή που κανένας δεν θα του ζητούσε άλωση. Ναι, ήταν πολύ έξυπνο από μέρους του. Ποιος από εμάς θα φανταζόταν πως τη στιγμή που παρίστανε τον απαρηγόρητο χείρο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή έσκαβε το λάκκο του θύματός του. Ναι, μόνο που χάρη στην παρατηρητικότητά σας, Μις Μάρμπολ, έπεσε ο ίδιος μέσα. Όπως βλέπετε, αγαπητέ μου κύριε Μπάντρι, δεν κάνει και τόσο κακό η παρατηρητικότητα των γριών γυναικών. Και να τη συγχωράτε αν κάποτε αυτά που βλέπουν τα λένε κιόλας, παίρνοντας τον τίτλο της κουτσομπόλας. Στη σημερινή εκπομπή των αστυνομικών μας περιπετειών, ακούσατε από το δεύτερο κύκλο του έργου της Άγκαθα Κρίστη τα 13 προβλήματα, το 10ο επεισόδιο, που είχε τίτλο «Το πτώμα με το ατέριαστο καπέλο». Πήραν μέρος οι καλλιτέχνες Γιώργος Μουαΐμης, κύριος Μπάντρι, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, κυρία Μπάντρι, Έλλη Κυριακίδου, κυρία Κάρπεντερ, Δημήτρη Σάβα, κύριος Σάντερς, Νατάσα Μουσουλιώτη, κυρία Σάντερς, Ανδρέας Βασιλείου, επιθεωρητής, Λένια Σορόκου, Μις Τρόλοπ. Στο ρόλο της Μις Μάρμπολ, η μάχη Σιράκου Καζαμία. Μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή Λίτσας Μιτέλα. Ρύθμιση ήχου Παναγιώτας Κασκύρη. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Μίκη Νικήτα.